Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε το ψυχοσάββατο και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μέσα στην ιδιαίτερη μέρη μνά της για τους κεκοιμημένους, η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας έχει καθορίσει ξεχωριστή ημέρα της εβδομάδος για αυτούς, κάθε Σάββατο δηλαδή να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς δεν υπάρχει θάνατος αλλά κοιμήσεις. Και όσοι έχουν φύγει από κοντά μας δεν λέμε πέθαναν αλλά κοιμήθηκαν, διότι όσοι έχουν κοιμηθεί θα ξυπνήσουν κατά τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Όπως η Κυριακή είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, έτσι λοιπόν και το Σάββατο είναι η ημέρα των κεκοιμημένων για να τους μνημονεύουμε και να έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Σε κάθε προσευχή και ιδιαίτερα όμως στις προσευχές του Σαββάτου, ο πιστός μνημονεύει τους οικίους συγγενείς και προσφυλείς, αλλά ζητά και τις προσευχές της Εκκλησίας για αυτούς. Στο δίπτυχο, το χαρτάκι δηλαδή που φέρνουμε μαζί με το πρόσφορο για την Θεία Λειτουργία, αναγράφονται τα ονόματα των ζώντων και κεκοιμημένων, τα οποία μνημονεύονται. Η Εκκλησία μας σε αιτήσια βάση έχει καθορίσει δύο Σάββατα, τα οποία τα αφιερώνει ειδικά στους κεκοιμημένους της. Είναι τα λεγόμενα ψυχοσάββατα, τα οποία είναι δύο. Το πρώτο είναι πριν από την Κυριακή της Απόκρεο και το άλλο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής. Για το λόγο αυτό με το μνημόσυνο των κοιμημένων, ζητούμε από τον Κύριο να γίνει ήλαιος και να δείξει την συμπάθεια και την μακροθυμία Του όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους προαπελθόντες αδελφούς και όλους μαζί να μας κατατάξει στην επουράνια βασιλεία Του. Τι κάνουμε τα ψυχοσάβατα και τι δεν κάνουμε. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι πολλά λάθη από την άγνοια του παρελθόντος έχουν φτάσει ως τις μέρες μας και θα πρέπει άμεσα να διορθωθούν. Πρώτον, τα μνημόσυνα θα πρέπει να γίνονται ακριβώς την ημέρα που πρέπει και όχι νωρίτερα ή αργότερα. Λόγου χάρην, τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαράντα, το ετήσιο μνημόσυνο, το διετές μνημόσυνο, τα δίχρονα, δηλαδή τα τρίχρονα κλπ, κλ. θα πρέπει να γίνονται ακριβώς την ημέρα που πρέπει τα τριήμερα, τρει ημέρε ακριβώ από την κίμηση, τα σαράντα, σαράντα ημέρε ακριβώ από την κίμηση, το ετήσιο μνημόσυνο, ένα χρόνο ακριβώ μετά την κίμηση του θανόντος. Δεύτερον, το σπάσιμο γυάλινων αντικειμένων ή άλλων τιούτων, πιάτων κλπ, όπως κακός συνηθίζεται στην επαρχία, ειδικά την ώρα της κηδείας που σπάζουν πιάτα, σε κάποιες περιοχές, αυτό είναι η δολολατρική συνήθεια και είναι μεγάλη αμαρτία. Τρίτον, στα μνημόσυνα παραθέτουμε και ευλογούνται μόνο βρασμένα κόλυβα, σιτάρι και τα υπόλοιπα υλικά, το οποίο σιτάρι είναι ενδεικτικό της Αναστάσεως. Δεν επιτρέπεται να παραθέτουμε υποκατάστατα, δηλαδή κουλουράκια, ψωμάκια, γλυκά, λουκουμάκια κλπ. δεν επιτρέπεται. Τέταρτον, το πρώτο Σάββατο της Τεσσαρακοστής δεν είναι ψυχοσάββατο, όπως κακός πιστεύουν οι περισσότεροι, αλλά είναι η εορτή του διακολύβων θαύματος του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Πέμπτον, τα ψυχοσάββατα μπορούμε να παραθέτουμε κόλυβα είτε στον εσπερινό της Παρασκευής, το ψυχοπαράσκευο όπως λέγεται στην επαρχία, είτε στην Θεία Λειτουργία του Σαββάτου, αλλά και στα δύο, διότι τελείται επακριβώς η ίδια ακολουθία. Το καλύτερο όμως είναι το Σάββατο το πρωί, διότι τελείται και η Θεία Λειτουργία μαζί με το Μνημόσυνο. Και η Θεία Λειτουργία του Σαββάτου των ψυχών, είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς που έφυγαν από κοντά μας. Έκτον, τα ευλογηθέντα κόλυβα δεν τα σκορπίζουμε στον τάφο, ούτε τα πετάμε στα σκουπίδια. Αυτά είναι πράξεις εκκλησιαστικά παράδεκτες. Ας δούμε λοιπόν τι έλεγε για τα μνημόσυνα ο Στάρτς Βαρσανούφιος της Ρωσίας. Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί, εκτός από τους Αγίους μπορούν να προσεύχονται. Απάντηση. Έρχονται σε συνέστηση. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι βρίσκονται στην κόλαση και οδυνώνται, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνο ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό, να ζήσουν πέντε λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας ενώ οι κοιμηθέντες δεν μπορούν από μόνοι τους να καλυτερεύσουν την θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε χρέος να τους βοηθήσουμε με την προσευχή μας. Οι άλλοι όμως οι υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο, αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους, ζητούν να βοηθηθούν και βοηθώνται θετικά, με τις προσευχές των πιστών. Τους δίδει δηλαδή ο Θεός μία ευκαιρία, τώρα που είναι υπόδικη, να βοηθηθούν μέχρι ότου να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και όπως σε αυτή τη ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με τον βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι και αν είναι κανείς φίλος με τον Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του, και να μεταφέρει τους υπόδικους από την μία φυλακή σε άλλη φυλακή καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε ένα άλλο καλύτερο. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά κλπ που τους πηγαίνουμε, έτσι ακριβώς και τους κοιμηθέντες τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχέ των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμημένους να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά την δίκη δεν θα υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθούν. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλληβα και τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. Έχουν την δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή, ειδικά τα σαρανταλίτουργα. Και εσείς σε κάθε λειτουργία να διαβάζετε κόλληβα για τους κεκοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. σπύρεται εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία, δηλαδή συμβολίζει τον θάνατο και την ανάσταση του ανθρώπου όπως λέγει και η Αγία Γραφή